Το να μεγαλώνει ένα παιδί με κατοικίδιο είναι ιδανικό. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο εξάλλου πως τα ζώα είναι ένα σπουδαίο σύμμαχο στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού και όχι μόνο. Άραγε ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση το όσα περισσότερα τόσο το καλύτερο. Για αυτήν την πενταμελή οικογένεια στους Αγίους Τριμηθιάς, προφανώς ναι. Έχουμε καμιονικός αργιά γατάκια έξω, 9 μέσα στο σπίτι, 8 σκύλους στο σύνολο, 2 γουρουνάκια, το γαϊδουράκι, καμιά 25 αργιά καναρινάκια, ένα νορτίκι, μια χήνα. Έχουμε 3 χελώνες, πολλούς βατράχους έξω, σκαντζόχυρους πάρα πολλούς, φιδάκια κυκλοφορούν λίγα δάμε. Με τα ελεύθερα γεννήματα μπαστά κάτω. Αυτή είναι η 7χρονη Ιόλη. Και αυτή είναι η Αντιγόνη με τον πατέρα της τον Τάκη. Μαζί τους η Στέλλα η Χίνα, ο Άρης ο Σκαντζόχυρος και πολλοί, πολλοί άλλοι φίλοι και συγκάτοικοι με ονόματα κανονικά, αφού όπως λένε στη Σίτη, ο Ηρακλής και η Τατιάνα είναι μέλη της πολυπληθούς ομολογουμένος οικογένειάς τους. Μια οικογένεια πρότυπο, εκολαπτήριο σωστών ανθρώπων, όπως λέγει ο πατέρας. Τη στιγμή που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στα ζώα, θεωρούμε ότι είναι να συμπεριφέρονται το ίδιο απέναντι στους ανθρώπους. Μέρος της ζωής μας. Και της οικογένειας. Όσο για το αν έχει χώρο να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένεια, αν ρωτήσεις τα παιδιά, θα σου πούν πως πάντα υπάρχει χώρος για έναν κροκόδιλο και έναν ελέφαντα. Μια μεγάλη δέσμευση το να έχεις ζώα. Θα πάμε διακοπές, ας πούμε. Τώρα να μου πεις, θερείς που τα μωρά σου τις διακοπές, πάλι μπορούμε να τα έχουμε νουλα. Διότι κερδίζουν σε κάτι άλλο. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ακόμα και η πεζή καθημερινότητα είναι ένα συνεχές μάθημα ζωής. Την αποδοχή στη διαφορετικότητα, την ελευθερία ότι ο καθένας μπορεί να επιλέξει να κάνει εκείνο που θέλει στη ζωή του, χωρίς να πρέπει να διάλογο σε άλλους. Φτάνει να μην επηρεάζει τις ζωές άλλων. Δηλαδή η ελευθερία τους είναι κάτι δικό τους. Μπορούν λοιπόν ένα γαϊδούρι και δύο γουρούνια να κάνουν ανθρώπους. Γιατί όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά εξάλλου που χτινά παραδίδουν μαθήματα ανθρωπιάς.